Εντάξει, οι στόχοι είναι πάνω κάτω ίδιοι με πέρυσι. Δηλαδή να σωθούμε πάρα πολύ γρήγορα και να έχουμε μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Βάσει αναλογιών και μεταγραφών που κάναμε, πιστεύω ότι ο Πύχης έχει ανέβει λίγο παραπάνω. Πήραμε πολύ καλούς και ποιοτικούς παίχτες. Έχουμε νεαρά παιδιά που θέλουν να κάνουν εδώ κάτι παραπάνω στη ζωή τους. Αυτό με χαροποιεί και πιστεύω ότι θα κάνουμε ωραία πράγματα φέτος. Γιάννη, νέα σεζόν που σε βρίσκει στο σπίτι σου, αν να σε επιτρέψει να το πούμε έτσι, μια σημαντική επιστροφή για σένα, αλλά και μια σημαντική μεταγραφή όπως πιστεύουν και υπολογίζουν στον ΠΟΑ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ συγκινημένος. Έρχονται στο μυαλό μου παλιές όμορφες αναμνήσεις από την ομάδα που ξεκίνησα, που μεγάλωσα ποδοσφαιρικά. Χαίρομαι πάρα πολύ που επέστρεψα και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε στην προσπάθεια της ομάδας του Ατσαλένιου σε ό,τι έχει θέσει ως στόχο. Λοιπόν, νέα σεζόν, νέα ομάδα. Είσαι στο Ατσαλένιο και τον ΠΟΑ, μια ομάδα που γνωρίζεις πως είναι ιστορική και που πως πάντα έχει υψηλούς στόχους. Σίγουρα, ο ΠΟΑ είναι μια ομάδα η οποία έχει μεγάλη ιστορία στο Ηράκλειο. Είναι ένα πράγμα το οποίο με κέρδισε. Επίσης με κέρδισε το πλάνο που έχει και ο τρόπος ο οποίος οι άνθρωποι με προσεγγίσανε και μου δείξανε πόσο σημαντικός και ιδιαίτερος θα είμαι για αυτούς. Και αυτός ήταν και ο λόγος που ήρθα εδώ πέρα. Ατσαλένιο ξανά, σαν να μην πέρασε μια μέρα, με τον ΠΟΑ να δείχνει ότι φτιάχνει ένα πάρα πολύ δυνατό ρόστερ που μπορεί να του δίνει το δικαίωμα να κάνει όνειρα για τη νέα χρονιά. Εντάξει, με τα παιδιά που έχουν έρθει θεωρώ ότι το λιγότερο που πρέπει να διεκδικήσουμε είναι η πεντάδα. Γενικά εγώ έχω μεγάλες βλέψεις για αυτή την ομάδα, αλλά δεν θέλω να προτρέχω, οπότε θα μείνω στην πεντάδα. Τι περιμένετε ακόμα στο μεταγραφικό κομμάτι? Προσωπικά δεν περιμένω τίποτα. Είμαι πάρα πολύ καλά, πλήρης με αυτό που έχουμε κάνει ως τώρα, με το σχεδιασμό που κάναμε με τον κύριο Ρουμπά και τον πρόεδρο και όλο το επιτελείο. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο σαν ομάδα.